Αναφυσβήτητα, ναι, είναι μία από τις μαύρες επαιτίους του ελληνισμού. Μια μέρα σαν και αυτή, πριν 48 χρόνια, οι Τούρκοι ξεκινούσαν την αποβίβασή τους ουσιαστικά, όχι την απόβασή τους, στην ακτή 5 μίλη της Κύπρου, δυτικά της Κερίνιας. Ήταν η αποφράδα αυτή η μέρα που και λόγω της καθυστερημένης δικής μας αντίδρασης και λόγω, θα έλεγε κανείς, της ράθμιμης αντιμετώπισης των πραγμάτων και κυρίως λόγω της ανοησίας και ευπισιτίας και θα έλεγε κανείς ακόμα και βλακείας αυτών οι οποίοι την εποχή εκείνη διαχειρίζονταν τα ελληνικά πράγματα, βρεθήκαμε ως μια ανοχήρωτη πολιτεία, γιατί Κύπρος και Ελλάδα είναι μια ενιαία θεματική αναφοράς, είναι ο ελληνισμός που δέχτηκε αυτό το βάρβαρο πλήγμα το ξημέρωμα της 20ης Ιουλίου του 1974, τότε που οι Τούρκοι, ενώ θα έπρεπε να έχουν ουσιαστικά αποκρουστεί στα παράλια της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, κατάφεραν και δημιούργησαν το πρώτο προγεφύρωμα του 3% ουσιαστικά του νησιού, ενώνοντας τον τουρκικό θύλακο της Λευκωσίας με την Κερίνια. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο πρώτος Ατύλας διήρκησε ουσιαστικά μέχρι τις 22 Ιουλίου, στις 4 ώρα το απόγευμα. Ήταν το μεσημέρι της 22 Ιουλίου που οι Τούρκοι κατάφεραν και πήραν την Κερίνια, παρά την ηρωική αντίσταση των Ελδικάριων, παρά την ηρωική αντίσταση των καταδρομέων μας, παρά την ηρωική αντίσταση ακόμα και μονάδων της Εθνοφρουρέας που δώσανε τον υπερπατρίδος αγώνα, πλην όμως χωρίς να υπάρχει η αναγκαία προεργασία, χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός, χωρίς να υπάρχουν τα απαιτούμενα πατριωτικά αντανακλαστικά από αυτούς οι οποίοι είχαν ταχθεί να φυλάξουν θεατοπύλες και ανταυτού φρόντισαν να υπονομεύσουν τον ελληνισμό παντή τρόπο και μέσο. Όπως είπα και πριν, μιλάμε για ανθρωπάρια, για ανθρωπάκια τα οποία πίστευσαν εντός εισαγωγικών υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, κύριος ή δεπίων παραγόντων, με αποτέλεσμα να παραδώσουν την ιστορική και μαρτυρική ελληνική Μεγαλόνησο στην αντιφάγα ορμή των Τούρκων και φυσικά όλων αυτού, όλου αυτού του συρφετού που διέπραξε σωρία εγκλημάτων πολέμου στην Κύπρο. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, ακόμα και σήμερα υπάρχει το δράμα των αγνοωμένων, αυτών δηλαδή που εξαφανίστηκαν ή εκτελέστηκαν ή βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις του Ατύλα. Υπάρχει το απίστευτο δράμα των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, το μεγαλύτερο σε ποσοστό πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη που αναγκάστηκε να καταφύγει πρόσφυγα στο νότιο τμήμα του νησιού. Και βέβαια το ανίποτο δράμα, η απίστευτη προσβολή, η ατιμωτική συνέπεια της βιασμού χιλιάδων Κυπρίων γυναικών από τα στρατεύματα, από τους άναδρους ενάρχες και τους παρακρατικούς του Ατύλα και των κυπριακών δυνάμεων που στήριξαν το έργο αυτό εδώ του Πλιάτσικου και της ανεφόρων και προϋποθέσεων και πλαισίου λαιλασίας των Κυπρίων, των Ελλήνων Κυπρίων και των περισσιών τους. Μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, αποφράδα μέρα για τον ελληνισμό και είναι δυστύχημα το ότι βλέποντας την ιστορία μας έχουμε, θα λέγει κανείς, ένα κομπολόι από χάντρες τέτοιων αποφράδων ημερών που αντί να παραδειγματίζουν και να σοφρονίζουν έχουν κάθε άλλο παρά το αποτέλεσμα αυτό. Κατά το πάθημα λοιπόν να γίνεται μάθημα, βλέπουμε από καιρού ισχυρών να αναδεικνύονται και εκ νέου παράδοξες τοποθετήσεις περί ανάγκης κατευνασμού των Τούρκων, περί αναζήτησης νεφελωδών συμμαχιών, περί αγνόησης των ουσιωδών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για να προασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια, τα εθνικά μας συμφέροντα και πάνω απ' όλα μέσα από την ανάδειξη ελληματικών ηγεσιών και ανυπάρκτου επίπεδου και προσόντων πολιτικού προσωπικού που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί όχι τα της εθνικής μας προσπάθειας και υπόθεσης, αλλά τα του οίκου του. Είμαι λίγο, θα λέγει κανείς, ενδεχόμενα καστικό στην τοποθέτησή μου αυτή, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι βλέποντας ότι και σήμερα εξακολουθούμε να χάνουμε σειρά ιστορικών ευκαιριών. Εξακολουθούμε να ονειγορούμε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των δυτικών συμμαχιών στην καρδιά των οποίων βρισκόμαστε, με πρώτη μεταξύ αυτών της Ευρώπης. Γιατί ακούμε πάντα ότι η Ευρώπη δεν μας στηρίζει, η Ευρώπη δεν κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει, λησμονώντας ότι η Ευρώπη δεν είναι ένας πολιτικός οργανισμός που έχει κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Έχει όμως μια σειρά από σπουδαία θεματοδοτικά εργαλεία, στα οποία οι Τούρκοι τόσο μεγάλη σημασία αποδίδουν. Εκεί λοιπόν γίνεται ή πρέπει να γίνεται ο καθημερινός αγώνας, εκεί πρέπει να δίνεται η καθημερινή μας μάχη, μέσα από ένα διαρκές αλυσβερίσι, δεν είναι τρόπο να το πούμε αυτό, με τους πολύπους εταίρους μας, όπου βέβαια, σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των κατάλληλων, θα έλεγε κανείς, δικών τους εύλογων οτιμάτων, να προτάσουμε την ανάγκη ή οποιαδήποτε εκροή θυματοδοτήσεων προς την Τουρκία να τελεί υπό τον αδιαπραγμάτευτο όρο όχι απλά και μόνο θεωρητική συμμόρφωσή τη, αλλά έμπρακτη συμμόρφωσή τη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τη καλή γειτονία και τα όσα προβλέπονται από τις συνθήκες που έχει υπογράψει ή είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το περιεχόμενό του.
Και μια εξ αυτών των συνθηκών είναι η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Μισό λεπτό, κύριε Αδαμίδη. Εσείς απόψε παρουσιάζετε το βιβλίο σας αυτό. Και θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο σε ένα σημαντικότατο, με πολλά εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπλο από το 1982, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που δίνει άλλο αέρα, θα έλεγα, στις θάλασσες και στις θαλάσσιες ζώνες. Εσείς έρχεστε λοιπόν με το βιβλίο αυτό για την αρχή της μέσης γραμμής στο δίκαιο της θάλασσας. Και σπέβδω να σας ρωτήσω, γιατί τα περισσότερα θα τα αναπτύξετε απόψε και καλό είναι 8 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος ενδιαφέρεται να δώσει το παρόν. Θα σπεύσω να σας ρωτήσω, με τέτοιο γείτονα μπορεί να πάμε σε οριοθέτηση με την αρχή της μέσης γραμμής? Κύριε Σαχίνη, εύστοχα και εύλογα διατυπώνεται τον προβληματισμό αυτό. Καταρχήν να σας πω ότι έχω την εκτίμηση και την άποψη ότι στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον, αλλά και μεσοπρόθεσμα, η Τουρκία δεν έχει καμία διάθεση να στέρξει, να παραπεμφθεί με κοινό συνυποσχετικό η υπόθεσή μας για τη διευθέτηση της μίας και μόνης διαφοράς που έχουμε μαζί της, την καθορισμότητα δηλαδή της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και δεν πρόκειται να το κάνει αυτό εδώ η Τουρκία, γιατί θέλει να έχει διαχρονικά η τουρκική πολιτική ηγεσία. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ερντογάν. Θα έλεγα επίσης ότι οι ενδεχόμενοι επίγονοι του Ερντογάν ή οι διάδοχοι του, ειδικά εφόσον προέρχονται από το λεγόμενο Γεμαλαίου Κατεστημένο, κάθε άλλο παρά θετικά διάκυνται σε ό,τι αφορά τον ελληνισμό και τα δίκαιά μας. Έχουν αποδείξει ιστορικά ότι είναι οι πλέον, θα έλεγε κανείς, αδίστακτοι και τυχοδιακτικά ενεργούνται απέναντι στον ελληνισμό και την Ελλάδα. Λέω λοιπόν ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία, ανεξαρτήτως από το ποιος έχει την εξουσία στην Τουρκία, θέλει να υπάρχει ένα διαρκές γκριζάρισμα, μια διαρκής εστία έντασης, ειδικά με την Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα σε κάθε δεδομένη στιγμή συσπήρωσης του εσωτερικού πολιτικού της ακροατηρίου και βέβαια ανάδειξης θεμάτων που θα αποσπάσουν την προσοχή των Τούρκων από τα κέρια προβλήματα τα οποία διαχρονικά και επί δεκαετίες διέρχεται η τουρκική κοινωνία. Άρα λοιπόν δεν έχω καμιά τέτοιου είδους προσδοκία ή καμιά ελπίδα ότι η Τουρκία θα σπεύσει να συμφωνήσει ή να διεκδικαστεί η διαφορά που έχει, τη μία και μόνη δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και την πολιτική οικονομική ζώνη στη Χάγη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από πλευράς μας μπορούμε να χαρίσουμε το προνόμιο της πρωτοβουλίας στην Τουρκία. Μισό λεπτό. Κύριε Αδαμίδη, λέτε κάτι καθοριστικό. Ακούστε λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό σας διακόπτω. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ο ηρμός σας, αλλά λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι να μην δούμε τι κάνουν αυτοί. Αλλά τι έχουμε κάνει που δεν έχουμε κάνει και τι κάνουμε εμείς. Και νομίζω ότι το βιβλίο αυτό έρχεται να αποτυπώσει το ρόλο και τη σημαντικότητα της αρχής μέσης γραμμής. Θα πω ένα σημείο μόνο. Εδώ οι ακροατές στους οποίους απευθύνεστε τα γνωρίζουν χρόνια αυτά, τα συζητάμε. Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου είναι κλειδί η αρχή της μέσης γραμμής. Πώς το κάνουμε τώρα, όλες αυτές τις συζητήσεις που ακούγονται, πύριες, το ένα, το άλλο. Η αρχή της μέσης γραμμής είναι καθοριστική. Ένα. Και δύο, σας ρωτώ ευθέως, είναι η εποχή, μιας και το θέτετε στο βιβλίο σας ως προβληματισμό, είναι η εποχή κατάλληλη τώρα μετά από τόσα χρόνια πραξίας να πας έως τα 12 ναυτικά μίλια? Τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, έτσι. Να γίνει αντιληπτό. Κύριε Σαχίνη, καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ενδεχόμενα στο υποσυνείδητο των πολλών, όταν μιλάμε για μέση γραμμή, να δημιουργείται η εντύπωση ότι μιλάμε για μοίρασμα του Αιγαίου. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό. Όχι, γιατί όχι. Υπάρχει. Εδώ το ξέρουν. Και εδώ το ξέρουν πάντως. Βέβαια, αλλά ξέρετε, ενδεχόμενα, πέρα από το, θα έλεγε κανείς, πατριωτικό ακροατήριό σας και όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της χώρας, πολλές φορές η αναφορά σε κάτι μέσο παραπέμπει στο ότι μιλάμε για ένα μοίρασμα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η μέση γραμμή είναι η μέθοδος στην οποία διαχρονικά εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αυτό που πολλοί σπέβουν να στείλουν στην πυρά, ούτως ώστε να χωρίσει τη διαφιλονικούμενη θαλάσσια πάντα ζώνη, το διαφιλονικούμενο θαλάσσιο τμήμα μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. Τη διαφορά μας σε σχέση με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η αρχή καθορισμού αυτού του διαφιλονικούμενου θαλάσσια τμήματος πρέπει να γίνεται με αναφορά στα ελληνικά υπηρετικά παράλια και όχι στα παράλια των νησιών του Αιγαίου. Και αυτό είναι που σε καμία περίπτωση εμείς δεν δεχόμαστε ούτε ως βάση απαρχή συζήτηση και καλά κάνουμε. Άρα λοιπόν η μέση γραμμή δεν σημαίνει διαμοιρασμό. Η μέση γραμμή σημαίνει κατοχύρωση, απόλυτη κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων.
Σε ό,τι αφορά επίσης το Καστελόριζο, πολλές φορές αναφερθήκατε, το Καστελόριζο δεν είναι μια κουκίδα στο χάρτη που πολλοί θέλουν από καιρούς καιρού να αναφέρουν. Είναι κομμάτι ενός νησιωτικού συμπλέγματος με οργανική σχέση και εξάρτηση μεταξύ των νησιών και με πρόσθετη ανάγκη να παραχωρήσουμε όχι μόνο τα πλήρη δικαιώματα από το δίκαιο της θάλασσας να γνωρίζει τα νησιά, αλλά και πρόσθετα μέσα ούτως ώστε να διευκολύνουμε την επιβίωση των ανθρώπων αυτών που έχουν να διαχειριστούν την καθημερινότητα των αναγκών της νησιωτικής ζωής. Και κάτι ακόμα. Το Καστελόριζο δεν είναι κάποιο απομονωμένο, απομακρυσμένο και ερημό νησί, όπως για παράδειγμα το Φιδονήσι, από το οποίο από καιρούς καιρών πολλοί αναφέρονται στη Μαύρη Θάλασσα. Το Καστελόριζο ήταν εμπορικό κέντρο, μέσα από το οποίο διεκπεραιώνονταν επί δεκαετίες το εμπόριο με την Ανατολική Μεσόγειο. Και σήμερα ακόμα έχει όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εκ νέου μπορούν να δείξουν το ρόλο και τη συνεισφορά του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προσπερνά τον Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι είναι κάποιο σημείο το οποίο θα χάσει σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες η Ελλάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να συμβαστούμε την ιδέα αυτή. Κάθε άλλο. Το Καστελόριζο είναι προμαχώνας διεκδίκησης των ετοιμάτων μας, των δικαίων ετοιμάτων μας και κατοχύρωση των δικών μας θέσεων. Εάν η Τουρκία πίστευε ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα και το Καστελόριζο και το σύνδεσμο του Καστελόριζου δεν έχει καμιά επιρροή και ρόλο στις θαλάσσιες ζώνες, δεν θα είχε πρόβλημα στο να πάει στη Χάγη. Ξέρει όμως ότι πηγαίνοντας στη Χάγη και το Καστελόριζο θα δικαιολογήσει για την Ελλάδα το μέγιστο των εθνικών μας διεκδικήσεων και την κατοχύρωση κατά μέγιστο τρόπο των εθνικών μας δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, μην παραγνωρίζουμε το Καστελόριζο. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε και να διεκδικούμε το μέγιστο και για το Καστελόριζο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δεκαναστικά μίλια, κύριε Σαχίνη, για να είμαστε πραγματιστές, ρεαλιστές, αλλά και πάνω απ' όλα να υπάρχει μια απλή, μια θεμελιώδη συνεχής προσέγγιση στα πράγματα. Βεβαίως και να φάμε και στα 12 ναυτικά μίλια. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη κίνηση. Δεν κάνεις ποτέ μια κίνηση εάν δεν έχεις προαποφασίσει, δεν έχεις ετοιμαστεί για το ποιες θα είναι οι συνέπειές της. Εάν η κίνηση για τα 12 ναυτικά μίλια σημαίνει αναμέτρηση με την Τουρκία, όπως οι Τούρκοι εξ αρχής έχουν δηλώσει από το 1995 κιόλας, θεωρώντας ότι είναι αιτία πολέμου για την Ελλάδα, τότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταστήσει σαφές στους Τούρκους ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα μέσα και πάνω απ' όλα έχουμε την αποφασιστικότητα για μια τέτοια κίνηση. Όταν ο αντίπαλός σου προδικάζει ότι κάνεις μια ενέργεια χωρίς να την εννοείς και χωρίς να είσαι έτοιμος για τη συνέπειά της, τότε είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι οδηγείσαι όχι σε θριαμβό, αλλά σε φιάσκο. Και όπως είπαμε και πριν, έχουμε πολλά τέτοιου είδους φιάσκα στην ελληνική ιστορία. Έχουμε πολύ περισσότερες σελίδες κλαίους, δόξας και ανδρείας. Και θέλουμε κάθε περίπτωση και κάθε πρωτοβουλία μας να αναδεικνύει στιγμές κλαίους και ανδρείας και όχι στιγμές αποφράδες όπως 20 Ιουλίου του 1974. Τελευταίο μου ερώτημα που έρχεται από ακρατές. Υπό το βάρος αυτό συμμερίζεστε, έστω και υπό το βεβαιασμένο των συνθήκων τότε προσπάθειας μπλοκαρίσματος του Τουρκο-Λιβικού, τη μερική, άλλο πάλι αυτό, οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο και μάλιστα μη εφαρμόζοντας την αρχή της μέσης γραμμής, ακόμη και για νησιά όπως η Κρήτη. Κύριε Σαχίνη, είμαι πάντα οπαδός ότι στο διεθνές δίκαιο, στη διεθνή πολιτική, είναι καλό πάντα να παράγεις έργο από το να θεωρητικολογείς απέχοντας από τη δημιουργία του. Και αυτό γιατί πολιτική και διεθνής πολιτική σημαίνει παραγωγή έργου. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, καλώς κάνουμε και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να κλείσουμε κρυμή ζητήματα. Από εκεί και πέρα βέβαια, η οποιαδήποτε διευθέτηση, ακόμα και με την Αίγυπτο για τη μερική, θα έλεγε κανείς, διαδικασία καθορισμού της φαλοκρηπίδας και με την αναγνώριση περιορισμένης επιρροής στα νότια παράλια της Κρήτης, είναι η σχέση 45-55%, θα μπορούσε να αξιολογηθεί και να ιδρυθεί μέσα από ένα πλαίσιο συνολικής εκτίμησης των ελληνικυπριακών σχέσεων. Εάν δηλαδή έρθει κανείς και πει ότι πήραμε κάτι περισσότερο από τους Αιγύπτιους σε κάποιον άλλο τομέα, ή αντίστοιχα ότι διευθετήσαμε κατά τον τρόπο αυτό με αποτελεσματικότερο τρόπο μια συμμαχία με Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τότε λοιπόν οι σχετικές ενέργειες κρίνονται με βάση το συνολικό τους αποτέλεσμα. Το αποτύπωμα αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Αλλά να διευκρινίσω επίσης κάτι. Το ότι έχουμε αναγνωρίσει περιορισμένη σε σχέση με τις πυροτικές εκθέσεις Αιγύπτου επιρροή των ακτών της Νοτιού Κρήτης, δηλαδή 45% σε σχέση με 55% με τις πυροτικές εκθέσεις Αιγύπτου, δεν αποτελεί επουδενή κάποιο δεδικασμένο, κάποιο προφανώ ad hoc είναι. Έχετε δίκιο. Να αξιοποιήσει η Τουρκία στο πλαίσιο μιας διευθέτησης ενώπιον του δικαστηρίου. Να ρωτήσω εγώ λοιπόν τώρα. Να ρωτήσω εγώ λοιπόν τώρα και όχι ο ακροατής, πιο κουτοπώνυρα δημοσιογραφικά. Καλά το λέτε εσείς. Δεν καθορίζει μία απόφαση την άλλη. Όμως το γεγονός ότι είναι μερική και σταματάει λίγο πριν τον 28ο μεσημβρινό και μένει, εντέλεται για το μέλλον,
δεν σας βάζει σε σκέψεις, διότι σε αυτό το σημείο πολύ θα ήθελε και η Τουρκία μια επαφή με την Αίγυπτο. Αυτό το κενό δεν σας βάζει σε σκέψεις. Σαφέστατα, κάθε πράξη ή παράληψη δεν είναι άμυρη συνεπειών, ούτε βέβαια υπολογισμών που υπαγόρευσαν την σύναψή τους. Όπως είπαμε λοιπόν, όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές και τις ενέργειές μας. Στο μέτρο κατά το οποίο αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση συνολικά ενεργεί θετικά στο σωζύγιο των εξωτερικών μας σχέσεων, είναι κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, θωρακίζει το υπόβαθρο για την επιλογή. Αρκεί, όπως είπα, να υπάρχει συνέχεια. Όταν ξεκινάς και κάνεις έναν μερικό καθορισμό, έχεις μπροστά σου έναν καμβά απόμενων βημάτων που πρέπει να υιοθετήσεις, τα οποία πρέπει να εφαρμόσεις. Περιμένουμε να δούμε αυτά τα επόμενα βήματα και να δικαιώσουν αυτά τα επόμενα βήματα την επιλογή μιας αρχικής μερικής οριοθέτησης που, όπως επισημάνατε, είχε από πλευράς μας κάποιες, θα έλεγε κανείς, πρόσθετες παραχωρήσεις σε σχέση με την Αίγυπτο. Μένει λοιπόν να δούμε στην πράξη το να ακολουθήσουν αυτά τα επόμενα βήματα που θα αντισταθμίσουν αυτές τις παραχωρήσεις και θα δικαιώσουν την αρχική επιλογή. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα εδώ. Μιλήσατε προηγουμένως για το τουρκολιβικό σύμφωνο. Υπάρχει, ξέρετε, η άποψη, η θέση πολλού κόσμου ότι είναι ένα σύμφωνο παράνομο, θα το δεχτώ εγώ, και ότι είναι ένα σύμφωνο το οποίο δεν παράγει συνέπειες και ότι δεν υφίσταται. Να βγούμε λίγο από το όνειρό μας και για τον φαντασιακό αυτόν κόσμο. Κάθε τι το οποίο έχει υπογραφεί υφίσταται και είναι πραγματικό. Ο μόνος που μπορεί να το ακυρώσει είναι ένα δικαστήριο. Άρα λοιπόν, με αυτή την πραγματικότητα, καλό είναι να βρεθούμε αντιμέτωποι, να έχουμε επίγνωση του τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου να είμαστε και αποτελεσματικοί. Ιδάλλως δημιουργούμε έναν φαντασιακό παράλληλο κόσμο, ο οποίος, αν μη τι άλλο, προϊονίζεται κακές σίγουρα εξελίξεις και διαρκείς ευνηδιασμούς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιου είδους φαντασιακές και θεροβάμενες προσεγγίσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε απόψε την παρουσίαση του βιβλίου σας, κύριε Αδαμίδη, για την αρχή της μέσης γραμμής στο Δίκαιο της Θάλασσας, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα το βράδυ στο Αιγυρικό Σύλλογο Ηρακλείου, και να σας ακούσουμε και να δούμε και τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θα σας τεθούν. Προς το παρόν, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας περιμένω και προσωπικά εσάς, κύριε Σαχίνη, σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα, στη νέα της εκδηλώσεων του Αιγυρικού Συλλόγου.